Η Ελλάδα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει απόψε και πανηγυρίζει αυτό τον μεγάλο θρίαμβο της εθνικής μας ομάδας. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους δεν περιγράφεται. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει αποκλειστεί το συνεργείο μας στην Ομόνοια και δεν μπορεί να μας δώσει κάποιες εικόνες από τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του κόσμου, γιατί δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι την Αγία Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μετά το τέλος του αγώνα, απέστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στην εθνική ομάδα μπάσκετ. Όλοι γιορτάζουμε το σημερινό σας θρίαμβο. Είμαστε περήφανοι για σας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στο τηλεγράφημα του αναφέρει: «Η εκπληκτική νίκη σας έφερε μπροστά σε μια τελική αναμέτρηση που θα μας χαρίσει μια από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις από όσες μας χάρισε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός». Ο πρόεδρος της Γιαννά, Κωστή Στεφανόπουλος, στο τηλεγράφημα του αναφέρει: «Σας συγχαίρω θερμά για τη θριαμβευτική σας πορεία και την αποψινή μεγάλη νίκη. Εύχομαι και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Είστε άξιοι να το κερδίσετε». Ο Γενικός Γραμματέας του Κοδισό, Χαράλαμπος Πρωτοπαπάς, έστειλε στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ το ακόλουθο τηλεγράφημα: «Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Το άπιαστο όνειρο έγινε πραγματικότητα. Εύχομαι ολόψυχα και στον τελικό». Ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ, Γιάννης Ζήγδης, σε τηλεγράφημά του προς την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ αναφέρει: «Οι Έλληνες όπου γης σας καμ...